Στις 27 Μαΐου του 1963, τα χαράματα, σε ένα υπόγειο του νοσοκομείου Αχέπα της Θεσσαλονίκης, στα 51 του χρόνια, ξεψύχησε ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Το σχέδιο των παρακρατικών για τη δολοφονία του είχε πετύχει. Έξω από το νοσοκομείο, από την πρώτη στιγμή που μαθεύτηκε το νέο, συγκεντρώθηκαν συναγωνιστές και συμπαραστάτες που δεν έφευγαν στιγμή. Ο Μανώλης Γλέζος θυμάται. Ένα πελώριο κορμί ξαπλωμένο στο κρεβάτι και μονάχα η μηχανική υποστήριξη που είχε για να μπορεί να βρίσκεται στη ζωή. Συζήτησα με τους γιατρούς, οι γιατροί είπανε θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάστασή του και έτσι περιμέναμε το θάνατό του. Το ίδιο βράδυ, χωρίς κανένας δεν έδωσε ούτε συμβουλή ούτε εντολή, άνθρωποι της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα φοιτητές ήρθαν και αποτελούσαν τιμητική φουρά στον ζωντανό νεκρό, στον νεκρό Γρηγόρη Λαμπράκη. Ζωντανός νεκρός επί 4 ημέρες, ο ανεξάρτητος βουλευτής συνεργαζόμενος με την ΕΔΑ Γρηγόρης Λαμπράκης είχε τραυματιστεί από ένα τρίκυκλο που έπεσε επάνω του με όλη του την ταχύτητα. Κάποιος το χτύπησε και στο κεφάλι με ένα λωστό. Στο τρίκυκλο επέβαιναν ο Μανώλης Εμμανουηλίδης, γνωστός στην αστυνομία αφού είχε καταδικαστεί για βιασμό, κλοπή, παιδεραστία και άλλα άνδρακα θύματα, και ο Σπύρος Γκοντζαμάνης, επίσης γνωστός στον υπόκοσμο της Θεσσαλονίκης, κατά δήλωσή του μέλος της νεολαίας Μεταξά και μέλος της παρακρατικής οργάνωσης με την ονομασία Οργάνωση Θυμάτων και Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, με ιδρυτή τον Γιοσμά, συνεργάτη των Ναζί επί γερμανικής κατοχής. Γιατί το παρακράτος δεν είναι ποτέ κάτι αόριστο. Η δολοφονική επίθεση στο Γρηγόρη Λαμπράκη παρουσιάστηκε τότε ως τροχαίο. Υπό της αστυνομικής διευθύνσεως Θεσσαλονίκης εξεδόθη η κάτωθη ανακοίνωσης επί των γεγονότων. 500 περίπου οπαδοί της Επιτροπής Διεθνούς Υφέσεως και Ειρήνης συνακεντρώθησαν, εισέθουσαν επί της διασταυρώσεως των οδών Βενιζέλου και Ερμού. Πολλές εκατοντάδες αγανακτήσαντες συνεκρότησαν αντισυγκέντρωσιν. Επικολούθησαν μικροσυμπλοκέ, καθάς εμολοπίστησαν την ΕΣ εκατέρωθεν, ενείς και ο βουλευτής της ΕΔΑ Τσαρουχάς Γεώργιος. Τελικώς, η τάξη απεκατεστάθη από ισχυράς αστυνομικάς δυνάμεις που κατέφθασαν επί τόπου. Ενώ ούτως απεχώρουν οι συγκεντρωθέντες, αυτοκίνητο τρίκυκλων, ευνηδίως εμφανιστέν, εκ της παρόδου Σπανδονίου και οδηγούμενων υπό του Κοντζαμάνη Σπυρίδωνος, παρέσυρε τον κατεκίνην την στιγμή πρώτου στομίου της παράδου ευρεθέντα βουλευτήν Πειραιός Λαμπράκιν και τραυμάτισεν τούτον σοβαρός. Αστυνομικά όργανα, τη συνδρομή και πολιτών κατεδίωξαν τον τραπέντα εισφυγήν οδηγών και τον συνέλαβαν. Σήμερα πια, από αυτόπτες μάρτυρες και από τις έρευνες των δημοσιογράφων Γιώργου Μπέρτσου, Γιώργου Ρωμαίου και Γιάννη Βούλτεψη, γνωρίζουμε ότι το δίθεν αγανακτισμένο πλήθος που συγκεντρώθηκε στην εκδήλωση της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη πετούσε πέτρες, έσπαγε τζάμια και άνοιγε κεφάλια, βρίζοντας τους κομμουνιστές, φώναζε δε «Λαμπράκη, θα πεθάνεις» υπό τα ότα και τα όματα των 180 ατάραχων χωροφυλάκων εν στολή, ποιος ξέρει πως οι άλλοι ήταν με πολιτικά, υπό τα όματα επίσης του επιθεωρητή χωροφυλακής Βόρειας Ελλάδας, όπως και του Διευθυντή των Αστυνομικών Δυνάμεων της Θεσσαλονίκης. Σήμερα πια ξέρουμε επίσης ότι ο Γρηγόρης Λαμπράκης από μικροφόνου πριν βγει από το κτίριο που γινόταν η εκδήλωση φωνάζει «Προσοχή, προσοχή, εδώ βουλευτής Λαμπράκης, σαν εκπρόσωπος του έθνους και του λαού καταγγέλλω ότι υπάρχει σχέδιο δολοφονίας μου και καλώ τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος, τον Νομάρχη, τον Εισαγγελέα, τον Στρατηγό Χωροφυλακής Μίτσου, τον Διευθυντή της Αστυνομίας και τον Διοικητή Ασφαλείας να προστατέψουν τη συγκέντρωση και τη ζωή μου». Σήμερα πια ξέρουμε ότι πριν βγει ο Λαμπράκης στο δρόμο είχε τη διαβεβαίωση της αστυνομίας ότι είναι ασφαλής. Έτσι βγήκε από το κτίριο, έτσι έπεσε πάνω του το τρίκυκλο, έτσι τον χτύπησαν στο κεφάλι, έτσι τον δολοφόνησαν. Σήμερα πια ξέρουμε ότι αν δεν ήταν ο Μανώλης Χατζιαποστόλου που πήδηξε πάνω στο τρίκυκλο για να το σταματήσει, αλλά και ο ανυποψίαστος τροχονόμος Χαράλαμπος Ασπιώτης που τους συνέλαβε μακριά από το σημείο της επίθεσης, γιατί τους είδε να παλεύουν πάνω στην καρότσα, οι εκτελεστές θα παρέμεναν άγνωστοι και ασύλληπτοι. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης δεν ήταν κομμουνιστής και δεν προερχόταν από τη λαϊκή αριστερά.
Ήταν αστός, αθλητής με πολλές διακρίσεις, κατήχε για 23 χρόνια το πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα Ισμίκος, ήταν γιατρός γυναικολόγος και πολλές φορές ασκούσε αφιλοκερδός στην ιατρική, ήταν και ειρηνιστής, αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Όπως θυμάται ο Μανώλης Γλέζος. Ο Γρηγόρης Ζομπέκης ήταν ένας πάρα πολύ ζωντανός άνθρωπος, μαχητής και της ζωής και των πολιτικών και κοινωνικών αγώνων. Έχει γραφτεί ότι ο Γρηγόρης Λαμπράκης ήταν ο άνθρωπος που κανείς από το πολιτικό κατεστημένο, από τους βασιλείς, από τον αγγλικό και αμερικανικό παράγοντα, κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με την αριστερά. Γιατί τότε, ο άνθρωπος που πάλευε με όλες του τις δυνάμεις για την ειρήνη και το δίκαιο των ανθρώπων, τότε θα γινόταν πραγματικά επικίνδυνος. Ακούσαμε αποσπάσματα από την εκπομπή του Στέλιου Κούλογλου «Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα, η δολοφονία του Λαμπράκη» που προβλήθηκε στην ΕΤ το 1998 και από την εκπομπή remake της Δρένας Θεολογίδου που προβλήθηκε στην ΕΡΤ το 2003. Κάθε πρωί που ξαναρχίζει μας έχει πάρει την καρδιά μας. Στις φαμπρικές μια ιστορία ζυμώνεται στα δάκρυά μας. Στις φαμπρικές μια ιστορία ζυμώνεται στα δάκρυά μας. Μα ποιος πονά για όλα αυτά και ποιος γι' αυτά θα κλάψει. Ποιος θα μιλήσει στο Θεό και ποιος θα του τα γράψει. Στα γιαπιά και με στη σκόνη, στις αγορές και στα σφαγεία και απ' το στρατό γραμμή τιμόνι και στα παλιά μηχανουργία και απ' το στρατό γραμμή τιμόνι και στα παλιά μηχανουργία. Μα ποιος πονά για όλα αυτά και ποιος γι' αυτά θα κλάψει. Ποιος θα μιλήσει στο Θεό και ποιος θα του τα γράψει. We'll be right back.